Και υπό το πλήθη των καρδίκη, η Ιερουσαλήμ.
Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και υπτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείς Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλου Βαρνάβα, Ιδρυτού και Προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Λουκάρχη Επισκόπου Σουφεροπόλεως Κρυμαίας και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματούργων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου, Συμπατίου Επισκόπου Γαγρών και Ελευθερίου, του Αγίου Ενδόξου Ιωμάρτυρος Γεδεών του Καρακαλινού του Νέου και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Αργυρίου του Επανομήτου και Γεωργίου τεν Ιωαννίνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευθυμίου του Νέου, του Πτήτωρος της Μονής των Περιστερών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αλεξάνδρου του Σβήρ, Παϊσίου του Αγιορείτου και Ισαΐου του Πτήτωρος της Ιεράς και Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ταύτης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Ιάσονος και Σωσιπάτρου εκ των Εβδομήκοντα και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Κερκύρας, ον τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Και τεύομεν σε μόνε πολύ έλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Και φιλανθρωπία του μονογενού σου αιώμεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ρήμα παράλυτον μόνον συνέσφιξε, όσο παγκόσμιος λόγος ευθέξατο του διημάς επί της γης οφθέντος διεσπλαγνία. Όθεν και των κράβατων επιφέρων διήρχετο, κάνει γραμματής οράν το πραχθέν ούχ υπέφερον, κακίας κατεχόμενη φθόνο, τας ψυχάς παραλύοντι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίγες του αιώνας των αιώνων αμήν, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρο των της αγνίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγής, εγώ ας η Θεοτότε, ποιον σοι εγκόμιον προς αγάγου επάξιον, τίδι ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, Διός προσετάγει φώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Και την ειρήνη Κύριου δεηθώμεν, αντιλάβουσον ελέησον και διαφυλάξον εμάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Εφράτη, υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεων, με αυτούς και άλλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ, ότι σιγαριό βασιλεύς,
της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και στη δόξα να πέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις, δεινός παραλελημένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγειρας πάλε, ειν ακράζωσε σωσμένος. Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίος συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και τον παράλυτον, λόγο θεϊκό, σύ εξανέστησας, περιπετίν αθρώος προστάξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνην επί των όμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ηρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιάσονος και Σωσιπάτρου, ζωής Ιάσον λαμβάνει φθαρτής πέρας, αλεύρεν άλλην μη πέρας και κτημένη, θανόν τη δόξαν σου προσώπου δεικνύεις, σώος ως Υπάτρο του Θεού Λόγου Πάτερ, ικάδι αν θεκάτι Ιάσον απεβίσατο ο γέης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων επτά μαρτύρων ληστών, οι δια του Αποστόλου Ιάσονος πιστεύσαντε στο Χριστό, εν λέβει την πίστη κοκλαζούσης λιθέντες τελειούνται. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Κερκύρας, θυγατρός και Κερκυλίνου του Βασιλέως, ή της βέλεση κατατροφήσα τελειούται. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Βιταλίου πυρή τελειωθέντων. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Ευσέβιος πυρή τελειούται. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Νέων πυρή τελειούται. Τη αυτή μέρα Κυριακή, Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το διούτον εορτάζουμε θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτον ρήμα και μόνο. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Μας διεμήμα
Thank you.
και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
τα διαβήματα ημών πανέργων αγαθών. Χριστέ ο Κύριος ο Θεός και της Βασιλείας, πάντοτε προσδίκαι εις τους αιώνας. Αμήν. Τις διακονίες. Yeah.
της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φλοχρήστου στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ιεράς βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της νήσου ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και τον πίστη κούντον εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Σούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αναλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Σώλατε δίκο νόμα διακού, τες πρεσβείες της Thank you.
αντιλαβούσον στον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Φιλάνθρωπος Θεός.
Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
δώσει ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός Αγίος Πατρός, Θεός, 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 Πατρός, Θεός,
Σε τον οκτώ κατακείμενον επικραβάτω, ως ειν παραλελειμένος. Και είπεν αυτό Πέτρος, ενέα ιατε σε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθηκες τρόσον σε Αυτόν. Και Θεός Ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον σάρωνα, οι τίνες επέστρεψαν επί τον Κύριο. Εν ιόπι δε τη συμμαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς, αυτήν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Εγένετο δέντε σήμερες εκείνες, ασθενήσασαν αυτήν αποθανή, λόσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερών. Εγγύς δε ουσίς λίδης τη όπη, οι μάθηθε ακούσαντες, ότι Πέτρος εστί εν αυτοί απέστειλαν δύο άντρας, προς αυτόν παρακαλούνται, μη οκνήσεν διελθύνε ως αυτόν. Αναστάζε Πέτρος συνήλθεν αυτοίς, ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν. Και παρέστησαν αυτό πάσε χειρεκλέουσε
και επιδεικνύμεν έχει τόνας και η μάτια. Όσα επί μεταυτόν όσα ειδωρκά. Εκβαλόν δέξω πάντας ο Πέτρος της τα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε τα βυθά ανάστηθη. Είδε ίνιξε τους οφθάλμους αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Δους δε αυτοί χειράν έστησεν αυτοί, φωνήσαν δε τους Αγίους και δασχήνας παρέστησεν αυτήν ζώσα. Γνωστόν δε εγένετο καθόλης της πίστευσαν επί τον Κύριο. Ειρήνηση των Αγινόσκοντων. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν το Αγίο Ευαγγελίο. Ειρήνη κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα οι επιλεγωμένοι Εβραϊστοί Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων τι του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυβήθρα και τάρασε το είδον, ο ουν πρώτος εμβάς, μετά την ταραχή του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί, τριάκοντα και οκτώ έτη, έχουν εν τη ασθενεία. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον, και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιείς γενέστε. Απεκρίθη αυτό ασθενών, Κύριε άνθρωπον ουκ έχω, ίνα όταν ταραχθεί το είδον, βάλει με εις την κολυβήθραν, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρόε μου καταβαίνει. Λέγει αυτό Ιησούς, έγειρε άρων των κραβατών σου και περιπάτη.
και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος, και ήρε το κράβατον αυτού και περιεπάτη, ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Ελογονούν οι Ιουδαίοι το τεθαραπευμένο, Σάββατον εστί, που ξεξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπε, άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Οι ρώτησαν ουν αυτόν, της εστίν ο άνθρωπος ο υπόνσι, άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ο δε η αφή σου κίδη της εστίν, ο γαρίσους εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρον τη συγέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστί ο ποιήσας αυτόν υγιή. Ειρήνη σοι το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh, oh, oh.
υπομείνας δι' ημάς θανάτου θάνατον όλης. Yeah.
πληρώσουμε την θέση ημών, ο Κύριος. Υπέτλου τη θέντων τιμίων δώρων του Κυρίου πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέτουρε Συνέ ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούσον σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπαρητής. Πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακαν των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Τα καλά και συμφέρουσες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Τέλη της ζωής ημών ανώδυνα να πέσκην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την υπή του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα. Παναγία Σαχράντου υπερπλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Διά των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
αγαπήσομεν αλλήλους, είναι αρμονία, ομολογήσομεν. Τα στήρας, εν σοφία πρόσκομες. Στέβω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, δίκτυν ουρανού και γης, ουρατώντε πάντων και αόρα, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, που ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την υπετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντο. Σταυρωθέντα τριβέν ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντε, για να στάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, κατελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι με ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας του έσπε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώδιο, του εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συντοξαζόμενο, το λαλήσαντι εν των προφητών. Εις μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν πάθεν παΐς άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του πέραντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Στον ουρανό ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτο αλλά πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων όν εις με και όν ουκ εις με των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων.
Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας και έτης υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά. Τον τεπινίκιον ύμνον άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος, Αγίος, 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 περιμόν κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν ομοίως και το ποτήριο με το ποτήριο εις ελέγχον. Ποιέται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης το υπερημών και πολλών εχεινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Δευτέρας και δόξου πάλι παρουσίας τα των μενάρτων του το τιμίο σώμα του Χριστού σου, το δέντο ποτηρίο του το τιμίο αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα του Ιησού Αγίου. Ώστε γενές μεταλαμβάνουν στην ύψη του Χριστού της άφησης αμαρτίων της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος της Θείας Χρόνου πληρώμες παρασύνει προς εμείς κρίμα εις κατάκριμα έτη προσφέρεις του Ιησού Αγίου Πέρτον επίσης ένα παυσαμέρου πατέρων 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 και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστευτα τελειωμένου. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
Εξάμεινος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον κυρίων αυτού θυσιαστήριον
Ιησούς ημίν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψης ημίν την Θείαν χάριν και την δωρεάν, το Αγίο Πνεύματος δεηθώμεν, υπέ του Χριστίνα ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούσον στον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα Παρισία ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα, αισθάνομαι ξεχωριστή χαρά και τιμή, γιατί με τη δική σας ευχή και ευλογία στην ευχαριστιακή σημερινή σύναξη διακονώ τον άμβονα του πάνσεπτου αυτού ναού, του μετοχίου της Ιεράς Μονής Κύκου, του οποίου μετοχίου είστε ο σεπτός καθηγούμενος, ο προεστός και πατέρας. Ιδιαίτερη χαρά είναι επίσης, πανιερότατε, ότι σήμερα στην Τράπεζα της Ευχαριστίας ιερούργησαν οι φοιτητές
του Μεταπτυχιακού Θεολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Κύπρου, του σπουδαίου αυτού πανεπιστημιακού και ακαδημαϊκού τμήματος, του οποίου η αγάπη, για το οποίο η αγάπη, η στήριξη και το ενδιαφέρον σας είναι δεδομένα. Δεδομένα επίσης, πανιερότατε, είναι και το έργο το οποίο η Ιεράμονη της Κύκου, υπό την δική σας σεπτή καθοδήγηση, έχει ένα τεράστιο πνευματικό, κοινωνικό και πολιτισμικό, πολιτιστικό έργο, όχι μόνο εντός και της Κύπρου, αλλά και πέρα από αυτή. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου που διανύουμε, κατά παλαιάν παράδοση που κρατά τόσο από τα Ιεροσόλυμα όσο και από το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, αναγινώσκονται περικοπές από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ως συνέχεια θα έλεγα του μηνύματος και της αλήθειας που αναδεικνύεται από την Ευαγγελική περικοπή του Πάσχα, πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεόν και ο Θεός είναι ο Λόγος και είδαμε τη δόξα Του», το λέω με δικά μου λόγια. Αυτό το μήνυμα του ασάρκου λόγου που έγινε σάρκα, που πήρε σάρκα και οστά ως άνθρωπος, βαπτίστηκε εν σαρκή, σταυρώθηκε, αναστήθηκε εν σαρκή, αναλήφθηκε εν σαρκή και εν σαρκή θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο στη Δευτέρα Παρουσία, αυτό το μήνυμα προβάλλουν όλες οι ευαγγελικές περικοπές αλλά και η υμνογραφία αυτής της περίοδου. Ένα σαρκωμένο λόγο, μια θεολογία της σάρκωσης και της Ανάστασης και όχι μια θεολογία της φαντασίας, όχι ένα Χριστό ψεύτικο καταδόκηση και φανταστικό, αλλά αληθινό. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ότι οι περικοπές της σημερινής ημέρας, του παραλίτου, αλλά και της επομένης, της Σαμαρίτιδος και της μεθεπομένης Κυριακής, του Τυφλού, έχουν σχέση με νερό. Αλλά και η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, λέει ο διψών ερχέστου πρόσμε και πεινέτω. Αλλά και η γιορτή της Πεντηκοστής, λέει ότι αυτός που πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν από μέσα το ποταμί νερού ζώντος ύδατος. Ύδατος ζώντος. Εκεί η αναφορά βέβαια γίνεται στο Άγιο Πνεύμα. Άρα ο Χριστός είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Είναι η πηγή της ζωής που ξεδιψάει τον άνθρωπο πνευματικά και τον λυτρώνει από την αμαρτία, το κακό και το θάνατο. Αυτή την αλήθεια, τα μεγάλα μηνύματα προβάλλουν οι περικοπές από το Κατεράνιο Ευαγγέλιο ως ένας καρπός, θα έλεγα, του γεγονότος, του μεγάλου και μοναδικού γεγονότος στην Εκκλησία, που είναι η Ανάσταση του Χριστού, που υποθέτει τη γέννηση, τη σάρκωση. Ας έλθουμε όμως να δούμε σήμερα τρία σημεία από την ωραία περικοπή, την Ευαγγελική περικοπή από το Κατ' Ιωάννην Ευαγγέλιο που ακούστηκε σήμερα. Ύστερα, λέει, από αυτά τα γεγονότα που προηγήθηκαν, ήταν γιορτή των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Εκεί υπήρχε στα Ιεροσόλυμα η πύλη των προβάτων, στην πύλη των προβάτων, μια δεξαμενή που λεγόταν Βυθισδά, με 5 στοές, και μέσα στις στοές αυτές ήταν εξαπλωμένοι άνθρωποι, πολύ ξηροί, ασθενείς από κάθε αρρώστια, και περίμεναν να κινηθεί το νερό από τον άγγελο που κατά καιρόν κατέβαινε για να εισέλθουν στο νερό και να θεραπευθούν. Ανάμεσα στους ανθρώπους εκείνους ήταν και ένας ασθενής που περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια. Αυτόν τον εντόπισε μόνο ο Χριστός. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν τον είδε ή δεν τον συμπάθησε ή δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν. Μόνο ο Χριστός νοιάστηκε και όταν τον είδε να ταλαιπωρείται και κατάλαβε για ποιο πρόβλημα υπάρχει, τι του λέει? «Θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά?»
και απεκρίθη σε αυτόν ο ασθενής: «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχθεί, και ενώ έρχομαι κατεβαίνει άλλος πριν από μένα». Και τι το απαντάει ο Ιησούς στο διάλογο αυτό το σημαντικό και με σωτηρολογικά και υπαρξιακά και πνευματικά πολλά μηνύματα? «Σήκω επάνω, σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Το μήνυμα που βγαίνει, αγαπητοί μου, από την απάντηση του ασθενούς προς τον Χριστό παραπέμπει σε μια σπουδαία αλήθεια διαχρονική, μια πραγματικότητα δηλαδή. Πόσο εύθραυτες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, πόσο πάσχουν οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, πόσο καθένας μας πολλές φορές ξεπερνάμε τον άλλον άνθρωπο, τον προσπερνάμε δηλαδή. Δεν έχουμε την εσωτερική ευαισθησία και διάθεση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά του, να τον βοηθήσουμε στον πόνο, στην αρρώστια, στη δυσκολία. Δεν έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε εσωτερικές έτσι διαθέσεις και να προσεγγίσουμε με αγάπη τον άλλον άνθρωπο, όπως ακριβώς μας υπέδειξε ο Χριστός με το μυστήριο της ενσαρκώσεώς του, το μυστήριο της φιλανθρωπίας. Ότι δηλαδή όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο φιλανθρώπος, να σεβόμεθα το ανθρώπινο πρόσωπο που είναι η εικόνα του Θεού, που παλεύει για να γίνει καθομοίωση του Θεού. Βέβαια, στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Χριστού υπήρχε η αντίληψη ότι η ασθένεια, η αρρώστια είναι άρνηση του ανθρώπου από τον Θεό ως αμαρτωλού. Ο Θεός δηλαδή ξένος από την αμαρτία δεν μπορεί να έχει σχέση, μια αντίληψη της εποχής, του δεϊκού κόσμου. Ο Θεός ως ξένος από την αμαρτία δεν μπορεί να έχει σχέση με την αμαρτία, άρα αφήνει τον άνθρωπο να υποφέρει τα πάνδυνα. Θύμα αυτής της αντίληψης ήταν και ο άνθρωπος της σημερινής περικοπής εδώ, ο ασθενής. Θύμα αυτής της αντίληψης ότι δηλαδή είναι ξεχασμένος από το Θεό, άρα καταδικασμένος νομοτελειακά και στην κοινωνική απομόνωση. Αυτή η ιδιότυπη συμπεριφορά μας απέναντι στον άνθρωπο, αυτός ο ιδιότυπος ρατσισμός με θρησκευτικό υπόβαθρο, δεν μπορεί να γίνει ανεκτός από έναν χριστιανό και από έναν ορθόδοξο. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από τον άνθρωπο της Εκκλησίας. Και τότε και τώρα, ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, της πνευματικής, της οικονομικής, της κοινωνικής και της παντοειδούς κρίσης. Η απάντηση τώρα που δίνει ο Χριστός στον ασθενή, νομίζω ότι περνάει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ότι δηλαδή στη δυσκολία που έχει ο άνθρωπος, την ασθένεια, τον πόνο, την αμαρτία, κάθε δυσκολία, ο Χριστός είναι παρόν και του ανοίγει ένα νέο δρόμο, το δρόμο της πνευματικής ζωής, το δρόμο της σωτηρίας, το δρόμο της σύνδεσης του ανθρώπου με τον Χριστό, που είναι ο μοναδικός λυτρωτής και ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Γνωρίζουμε από την θεολογία και την ιστορία της σωτηρίας μας πως ο δημιουργικός λόγος δημιούργησε τον κόσμο, του Θεού ο λόγος δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο, αλλά και ο λόγος του Υιού του Θεού τώρα και πάντοτε αναδημιουργεί τον κόσμο, αναδημιουργεί το πλάσμα του, αναδημιουργεί τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο. Λιώνει, θα λέγαμε, το άγαλμα αυτό, όπως υπάρχει μια τέτοια άποψη πατερική, με τα σπασμένα χέρια και τα σπασμένα πόδια και τη συντετριμμένη προσωπικότητά του, τον ξανακάνει καινούριο μέσα από την μυστηριακή ζωή, το βάπτισμα, το χρίσμα, την ευχαριστία και όλα τα μυστήρια τα άλλα που κατά τον νερό καβάσιλα σημαίνεται η Εκκλησία. Δηλαδή φανερώνεται, πραγματώνεται το μυστήριο της συνάξεως, το μυστήριο του σώματος του Χριστού, κεφαλή του οποίου είναι ο Χριστός και εμείς τα μέλη του. Σε αυτήν την λογική δεν είναι κανένας άνθρωπος στο περιθώριο. Και κέντρο αυτής της ζωής, του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, η πηγή είναι πάντοτε της σωτηρίας και της λύτρωσης, είναι ο Χριστός.
Ένα δεύτερο σημείο που προκύπτει από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι το πώς ήταν οι άλλοι, οι Εβραίοι, το γεγονός αυτό. Και όπως λέγει το κείμενο, ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Και όπως γνωρίζουμε, το Σάββατο είναι μια μέρα αργίας από κάθε εργασία, και τότε και τώρα για τους Εβραίους. Και του λένε, είναι Σάββατο σήμερα, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου. Και αυτός τους απεκρίθη. Εκείνος που δίκαια, που με έκανε υγιή, εκείνος μου είπε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Τι σημαίνουν αυτά, με πολύ λίγα λόγια? Ότι η στάση του Χριστού, το έργο του Χριστού και η θεραπεία του ασθενούς προσέκρουσε στη συμβατικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Προσέκρουσε σε μία κακόψυχη, θα έλεγα, έτσι εσωτερική, αρνητική διάθεση, μια τυπολατρία, η οποία δεν έχει κανένα νόημα. Απάντηση στην αντίληψη αυτή, στον εγκλωβισμό στα πράγματα του κόσμου τούτου, στους τύπους που μας έτσι παγιδεύουν, δίνει ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος έγινε καλά. Εγώ δεν έκανα τίποτε. Εκείνος που με θεράπευσε, εκείνος μου είπε, εκείνος με τον οποίο συζήτησα, ο Χριστός δηλαδή, μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου και να περπατήσω. Που σημαίνει ότι κυρίαρχος των ανθρώπων και της ζωής μας είναι πάλι ο Χριστός. Δεν προηγείται το Σάββατο, αλλά ο άνθρωπος. Ο Χριστός δίνει αξία όχι στα πράγματα του κόσμου, αλλά στην αξία του ανθρώπου, χάριν του οποίου έγινε και ο ίδιος άνθρωπος, τον προσέλαβε για να τον σώσει. Βλέπουμε λοιπόν πως εγκλωβιζόμαστε πολλές φορές στις δικές μας αντιλήψεις, στις δικές μας εσωτερικές έτσι καταστάσεις, και δεν έχουμε τη δύναμη να τις ξεπεράσουμε. Ο Χριστός νικάει αυτά τα εμπόδια και ανοίγει καινούριους δρόμους στη ζωή μας. Και το τρίτο σημείο, αγαπητοί μου, από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι ότι μετά από λίγο, λέει, τον συνάντησε τον υγιή πρώην παραλυτικό. Ο Χριστός τον συνάντησε στο ναό. Δεν είναι τυχαίο. Εκεί συναντώμεθα όλοι, όπως σήμερα εδώ, στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο τόπος του ναού είναι ο τόπος της συναξεώς μας, και κατά παλαιάν έτσι ερμηνεία και απόψεις παλαιές, πατέρων παλαιών, ο ναός είναι απλώς ο τόπος που συναζόμεθα, αλλά ο τόπος ο οποίος ενωνόμαθε και πραγματώνουμε αυτό που είμαστε, εκκλησία, κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εδώ υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, στο ναό. Από εδώ παίρνουμε τη δύναμη για να λειτουργήσουμε στη ζωή μας, τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, για να κάνουμε το σπίτι μας εκκλησία, για να αναγεννήσουμε τον κόσμο λειτουργικά όντα εδώ, να κάνουμε τον κόσμο να λειτουργεί και αυτό σωστά. Να λοιπόν ποια είναι η σημασία του ναού, και έτσι μια απλή τώρα ερμηνεία εδώ, βλέπω αυτήν την θέση του Ευαγγελίου, ότι συνάντησε, λέει, τον παραλυτικό στο ναό. Και τι του είπε? Είδες, του λέει, έγινες υγιής. Μικέτη αμάρτανε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγελεν της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Δύο λόγια και γι' αυτά. Είδες, του λέει, έγινες καλά. Αυτό τι σημαίνει? Ποια αλήθεια περνάει ο λόγος αυτός? Ότι η αμαρτία είναι η μεγάλη ασθένεια. Αμαρτία σημαίνει την αποξένωση του ανθρώπου από το Θεό, την αδυναμία συνεργασίας του ανθρώπου με το Θεό, την προσπάθεια του ανθρώπου, την εγωκεντρική προσπάθεια, ότι μόνος του μπορεί να σωθεί χωρίς το Θεό, και να μην αφήσει το Θεό να λειτουργήσει μέσα του, να κάνει καινούργια την καρδιά του, να κάνει την καρδιά του κατοικητήριο της Παναγίας Τριάδος και του φωτός του Χριστού και το νου του ελεύθερο από τα πάθη, για να μπορεί να διακρίνει τα πράγματα στον κόσμο. Αμαρτία είναι το να μην κοινωνεί κανείς με τον Θεό αλλά και τον άνθρωπο. Αυτό λένε οι ειδικοί, οι θεολόγοι και οι πνευματικοί άνθρωποι είναι και η κόλαση του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν πρέπει να συνεχιστεί. Και ξέρετε, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας υπάρχει ένα σπουδαίο μυστήριο, το οποίο ακούει στο όνομα Ευχέλαιο, το οποίο κάναμε και τα μαθήματα αυτές τις μέρες εδώ, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, το θεολογικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Εκεί το Ευχέλαιο, όλα τα μυστήρια βέβαια έχουν αυτή την αλήθεια που λέγω τώρα,
το ευχέλω επί τον άνθρωπο ως ψυχή και σώμα. Αναδεικνύει και προβάλλει την ανθρωπολογία της Εκκλησίας μας, της Βίβλου, των Πατέρων, της Υμνογραφίας, της Λατρείας, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Και όταν αμαρτάνει η ψυχή, αυτό έχει αντίκτυπο και στο σώμα. Και το σώμα επηρεάζεται και από την ψυχή και επηρεάζει την ψυχή. Είναι αλληλένδετη αυτή η σχέση. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Χριστός όταν το λέει ήδη υγιής γέγονας νικέτη αμάρτανε. Τι σημαίνει να μην ξανααμαρτήσει, γιατί θα πάθει χειρότερα. Σημαίνει να μην ξεκοπείς από την πνευματική ζωή, να μην γίνεις δούλος της αμαρτίας. Να είσαι άνθρωπος πνευματικός και αληθινός. Και κλείνω, σεβαστοί πατέρες, πανιερότατε πάτερ και δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ανακεφαλαιώνοντας τα τρία αυτά σημεία, σπουδαία σημεία νομίζω, που προβάλλονται από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι τι βγαίνει από όλα αυτά, ότι ο Χριστός είναι ο ζωντανός Λόγος του Θεού, είναι αυτός που σαρκώθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο και από ανάγκη, εκών με τη θέλησή του, δεν τον εκβίασε κανείς. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη όταν υπήρχε και όπου υπήρχε. Προσλαμβάνει τον άνθρωπο για να τον σώσει και του δείχνει τον δρόμο τον καινούριο, τον δρόμο της Εκκλησίας, τον δρόμο της ιστορίας της σωτηρίας, τον δρόμο της εκκλησιαστικής ζωής, τον δρόμο των εσχάτων. Τον δημιούργησε όχι για τον αφήσει έρμεο, αλλά προνοεί ο Χριστός για τον άνθρωπο μέσα στη ζωή του και τον παίρνει από το χέρι και τον οδηγεί προς τα έσχατα. Αυτό το όραμα λοιπόν μας λέει εδώ ο Χριστός να μην το χάσουμε. Να μην το χάσουμε τις δικές μας αυτοπαγιδεύσεις και αυτοεγωισμού, τον εγωισμό μας, τον εγωκεντρισμό μας, που ακούει στο όνομα της αμαρτίας. Και πώς μπορεί να πει κανείς να μην τον χάσουμε, πώς γίνεται αυτό να μην τον χάσουμε, και να έχουμε το μυαλό μας, ο νους μας να είναι Χριστονούς, όπως λέγει ο Ιώσιος Ιωστίνος Πόποβιτς, η θέλησή μας Χριστοθέληση, η βούλησή μας Χριστοβούληση. Πώς θα είναι κέντρο της ζωής μας ο Χριστός, νομίζω με δύο απλούς τρόπους. Πρώτον, με τη μυστηριακή ζωή. Κέντρο της ζωής της Εκκλησίας είναι η μυστηριακή ζωή, όπου σημαίνεται η Εκκλησία, όπου πραγματώνεται η Εκκλησία, όπου κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Χριστό, τη μεγάλη αλήθεια, τη σωτηρία μας. Και δεύτερον, με τον προσωπικό αγώνα μας. Έναν αγώνα ο οποίος δεν μπορεί να έχει νόημα όταν αυτονομηθεί, παρά μόνο έχει νόημα όταν γίνεται με την χάρη του Θεού. Και τα πάθη μας και οι αρετές μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, να διώξουμε, να μεταμορφώσουμε τα πρώτα και να αποκτήσουμε τα δεύτερα, αν δεν υπάρχει, θα έλεγα, η χάρη του Θεού. Και να επικαλεστώ μια άποψη ωραία που μου άρεσε όταν διάβαζα ένα ωραίο βιβλίο, του Πατρός Πορφυρίου. Ο δρόμος, λέει, για να φτάσει στη σωτηρία είναι, έχει δύο έτσι παραδρόμια, παραδρόμους. Ο ένας είναι ο εύκολος και ο άλλος είναι ο δύσκολος. Ο δύσκολος είναι να κάνεις γονικλησίες, προσευχή, μετάνοια, όλα αυτά, και ο εύκολος είναι ο δρόμος της αγάπης. Εγώ διάλεξα, λέει, αυτόν, ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος, θα έλεγα, της αγάπης. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχουμε την ευχή του Πανιεριωτάτου, μεγάλη μας χαρά και τιμή σήμερα που λειτουργηθήκαμε εδώ, και ας κρατήσουμε αυτά τα σπουδαία μηνύματα από την Ευαγγελική περικοπή, ότι ο Χριστός είναι ο λόγος της ζωής, ο λόγος της σωτηρίας μας, και εμείς το δικό μας έργο είναι να μην αμαρτάνουμε, να είμαστε σε συνεχή κοινωνία με Αυτόν μέσα στην Εκκλησία, στη μυστηριακή ζωή και με την προσωπική μας έτσι άσκηση, πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Αμήν.
ευλόγησον την κληρονομία σου. Χριστός αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, συγχαρητή. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομε. Τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνω θενεστή καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγγελικής Γαβριήλ,
Ουρανίας Χριστάλας Καραλάμπους, Μαρίας Κυριάκου, Αγγελικής Λουκίας Παρασκευής, Ευαγγέλου και Θεμιστοκλέους, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πανπλημέλημα, εκούσιον δε και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών έρθε οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτίων, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Όσο τον θάνατο καταργήσας, τον δε διάβολον καταπατήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστάλλας Άλκης Φίβου Ζωής Αγγελικής Γαβρίλου Ουρανίας Χριστάλλας Χαραλάμπους Μαρίας Κυριάκου Αγγελικής Λουκίας Παρασκευής Ευαγγέλου και Θεμιστοκλέους. Και τάξον αυτά συν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρέο, τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό σου. Παναμάρτημε το παραυτό πράχτηνε λόγο έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούτε στην άνθρωπο ο ζήτη του χαμαρτή, συγγραμμόνο εκτό αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστάλλα, Άρκη Φίβου Ζωή Αγγελική Γαβρίλη Ουρανία Χριστάλλα Καραλάμπου, Μαρία Κυριάκου Αγγελική Λουκία Παρασκευή Ευαγγέλου και Θεμιστοκλέου, Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι εσύ το ανάρκο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας ημνήνια ξωμακάρις και εις των ημών. Αιωνία σας ημνήνια ξωμακάρις και εις των ημών. Αιωνία σας ημνήνια ξωμακάρις και αείνους διαδεχτή ημών. Η αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ου και τη Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιάσονος και Σωσιπάτρου, της Αγίας Μάρτυρος Κερκύρας, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Yeah.
τη Θεία Λειτουργία, αισθάνομαι την ανάγκη και εκ μέρους των αδελφών και συλλειτουργών ημών ιερέων να εκφράσουμε την βαθιά μας ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κύκου και Τηλυρίας κύριο Νικηφόρο, που σήμερα με την άδειά του κυκλώσαμε το Άγιο αυτό θυσιαστήριο και τελέσαμε την Θεία Λειτουργία και προσφέραμε τον άρτον και τον ίνον που μας αντιπροσφέρθηκε ως σώμα και αίμα Χριστού μέσα σε αυτήν την αναστάσιμη περίοδο στην οποία ζούμε και κινούμαστε, ψάλλοντας τον ύμνο της Αναστάσεως. Και αισθανόμαστε την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε επίσης όχι μόνο για τη Θεία Λειτουργία που είναι το κέντρο και το σημείο αναφοράς μας, αλλά και για την αγάπη και τη φροντίδα και το ενδιαφέρον το οποίο δείχνει για το τμήμα της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το οποίο φοιτούμε και εμείς όπως και οι υπόλοιποι σε σύνολο 200 ανθρώπων, που με αγάπη και με πολλή διάκριση, όπως γνωρίζει να κάνει ο Πανιερότατος Μητροπολίτης, στηρίζει το τμήμα αλλά και τα πρόσωπα, το καθένα χωριστά και όλους μαζί, και γι' αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη μέσα σε αυτήν την Θεία Λειτουργία να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά και να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας και Θεό και την Παναγία Μητέρα Του να Του χαρίζει χρόνια πολλά ευλογημένα καρποφόρα για να προσφέρει αυτή την αγάπη και σε εμάς τους φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς, αλλά και στον Πρόεδρο, τον Κύριο Οικονόμο, τους λοιπούς καθηγητές, καθώς και στον ομιλούντα σήμερα στη Θεία Λειτουργία, τον καθηγητή και Πρόεδρο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, τον Κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Τους ευχαριστούμε όλους, τον Γραμματέα, τον Κύριο Λουκά Παναγιώτου και όλους μαζί για ό,τι προσφέρουν μέσα στη διερεύνηση των πνευματικών εφοδίων τα οποία παίρνουμε μέσα σε αυτόν τον χώρο, ολοκληρώνοντας και τελειούμενα μέσα στην αγάπη της Αγίας μας Εκκλησίας. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη.